οι δυσκολίες για την Αθηνά και η προδοσία του Γιώργη. Η Αθηνά θέλει πολύ να υιοθετήσει τη μικρή Φιλιό και να την κρατήσει την αγκαλιά της. Το παιδί αυτό έχει καταφέρει να τη συγκινήσει με την ιστορία του και να την κερδίσει. Θέλει να της δώσει όλη τη φροντίδα και την αγάπη που δεν πήρε στη ζωή της. Μια διαφορετική Αθηνά θα παρακολουθήσουμε στον τρίτο κύκλο της σειράς. Η ψυχολογία της θα αλλάξει προς το χειρότερο μόλις μάθει ότι οι αρμόδιες αρχές αρνούνται να δεχτούν το αίτημα υιοθεσίας. Ο Λυκούργος την ενημερώνει πως οι δικαστές είναι κάθετοι, λόγω του παρελθόντος της, αλλά και εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων που έγιναν στους Βρετάκους. Η Αθηνά δεν μπορεί να πάρει το παιδί. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την εξαφάνιση της Μαρίας και την υγεία της, ρίχνουν ψυχολογικά την Αθηνά και την αλλάζουν ιδιαίτερα. Άραγε θα καταφέρει να κρατήσει την ψυχραιμία της, θα καταφέρει να σώσει τη μητέρα της αλλά και τη μικρή Φιλιό. Η ένταση που κουβαλά μέσα της κάποια στιγμή θα ξεσπάσει άσχημα. Όπως όλα δείχνουν, η Δήμητρα και ο Ορέστης θα έχουν έναν επεισοδιακό χωρισμό στα νέα επεισόδια. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το ψέμα του Ορέστη σχετικά με τον Κίμωνα Καπερνάρο. Μια πισόπλατη μαχαιριά του Γιώργη Κουράκου θα δούμε στα πρώτα επεισόδια του τρίτου κύκλου. Φαίνεται πως ο αστυνόμος θα προδώσει ένα πολύ καλό του φίλο. Ποιος είναι αυτός και για ποιο λόγο οι δύο άντρες θα έρθουν αντιμέτωποι. Ο Ορέστης αποκαλύπτει στη Δήμητρα πως πήρε την καρδιά του Κίμωνα και πως ήρθε στη Μάνη για να τον ευχαριστήσει, αφήνοντας λουλούδια στον τάφο. Αργότερα γνωρίστηκε με την οικογένειά του και έπειτα έφτιαξε το γυμναστήριο. Η Δήμητρα όμως δεν μπορεί να χωνέψει πως απέναντί της έχει την καρδιά του πρώην συντρόφου της. Τα πόδια της κόβονται και δεν μπορεί να τον αντικρίσει ξανά. Έτσι ο Ορέστης και η Δήμητρα καυγαδίζουν και χωρίζουν για λίγο. Σε άσχημη κατάσταση λοιπόν, μέσα στο αστυνομικό τμήμα, βρίσκονται ο Κουράκος και η Δήμητρα. Φαίνεται πως οι δυο τους θα ενώσουν τις μοναξιές τους και θα περάσουν μια καυτή νύχτα πάθους. Την επόμενη μέρα, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο για κανένα. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.